Μια ντουζίνα παιδιά! Με ποδοσφαιρικούς όρους, μια εντεκάδα και μια αλλαγή στον πάγκο. Πρόκειται για τον κύριο Τάσο, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Σωτηρούλα γίναν 12 φορές γονείς μέσα σε μόνο 16 χρόνια. 1987 το πρώτο και το τελευταίο το 2003. Κι ανήμερα της γιορτής του πατέρα το συναντήσαμε στο χωριό του το Παλεχώρι. Στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς, παντού δικά τους παιδιά και εγγόνια. Στο σαλόνι, στη βεράντα, στην αυλή. Ήταν βασικά επιλογή δική μου και της σύζυγου μου, ότι θέλαμε μια μεγάλη οικογένεια. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θυμήθηκε ήταν μια χιουμοριστική κουβέντα που έκανε με τον πεθερό του στα μέσα της δεκαετίας του 80 πριν αρχίσει την παραγωγή. Τι χάνει η σύζυγός μου να είναι από μεγάλη οικογένεια, να έχει 11, είναι 11 αδέρφια. Όταν του είπα ότι θα κάνω περισσότερα από αυτόν, μου λέει κάνε τα μισά και πάλι βλέπουμε. Να, εντάξει, μετά παραδέχτηκε νύχτα. Η ζωή με 12 μικρά παιδιά στο σπίτι δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά όπως λέει, έζησε όλο αυτό το ταξίδι με αγάπη και χωρίς γκρίνια. Δηλαδή, όταν είναι επιλογή δική σου, είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις και το κάθε τι. Εσύ όλη μέρα έτρεχες για να εξασφαλίσεις τα προς το ζήν και η σύζυγος ήταν με τα παιδιά. Ναι. Παρόλο που και η γυναίκα μου συνεισφέρε στα οικονομικά, εργαζόταν και εκείνη. Παρόλο που ακούγεται παράξενο και παράδοξο, με 12 παιδιά να εργάζεσαι, ναι, εργαζόταν. Γιαγιάδες, παππούδες, σε βοηθήσα. Αφάνταστε. Με τον κύριο Τάσο να δηλώνει ευτυχισμένος που βλέπει σιγά σιγά τα παιδιά του να παίρνουν τον δρόμο τους αποκτώντας τα δικά τους παιδιά. Πόσα εγγόνια έχουμε, 7 εγγόνια. Τα εγγόνια. Και προχωρούν. Αν έστρεφες το χρόνο λίγο πίσω, θα έκανες πάλι 12 παιδιά. Σίγουρα ναι. Και επειδή μέσα από μια χαλαρή συζήτηση πάντα θα βγουν και αλήθειες, ο κύριος Στάσος δεν θεωρεί ότι το κράτος έχει καταφέρει να καταρτήσει μέσα από τα χρόνια μια ορθή πολιτική για τους πολυτεκνούς. Το σύστημα είναι κάμετε παιδιά, αλλά από την άλλη τα αντικίνητρα λέουν μην κάνεις παιδιά. Φορολογία εισοδήματος. Έχεις εισόδημα πέραν των 19.500 ευρώ, φορολογήσει. Είτε έχεις ένα παιδί, είτε έχεις 12.